Πόσα πολλά πράγματα έχουμε μοιραστεί τα τελευταία χρόνια όλοι μαζί. Από τη γέννα μου, την εγκυμοσύνη μου με τη Λιδία, τη βάφτισή της, τον ερχομό του δεύτερου μας παιδιού, τη γέννηση του Χρήστου, τη βάφτισή του, τα γενέθλια όλων μας που είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς και τα χαιρόμαστε κάθε χρόνο. Για όλους μας, τις μετακομίσεις που έχουμε κάνει, στιγμές, τον γάμο μας, μαλλιά, 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 vlog μας φυσικά, όπως κάθε χρόνο, τα καλοκαίρια μας, πάρα πολλές όμορφες στιγμές, διατροφή, κιλά πάνω κάτω, προσπάθειες, νύχια, καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, ό,τι θες. Τόσο πολλά πράγματα όλοι μαζί. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εμείς κάναμε τα ψώνια μας και έχω να σας κάνω ένα σούπερ μάρκετ haul. Σας το είχα πει και στο προηγούμενο βιντεάκι. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να το γυρίσουμε. Έχω φέρει εδώ πέρα όλα τα ψώνια. Και έχουμε πάει Lidl, έχουμε πάει και marketing. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σας τα δείχνω. Πήραμε σαλάμι, καπνιστό σε φέτες, 2 πακέτα. Αυτό αρέσει πάρα πολύ στον Ανέστη. Του αρέσει τρομερά. Επίσης, του αρέσει και αυτό εδώ πέρα πάρα πολύ. Είναι ζαμπονάκι. Ποικιλία ζεμπόν λέει, κλασικό με πιπέρι και καπνιστό. Έχει 3 είδη. Πήραμε αγκουράκια, 3 για σαλατούλες. Επίσης θέλω να κάνω και τζατζίκι. Γι' αυτό πήρα και γιαουρτάκι, αυτό το στραγγιστό εδώ πέρα από γάλπο. Να κάνω τζατζικάκι, τέλειο. Ο Ανέστης πήρε αυτό εδώ το αφρόλουτρο από 3-1, τέλος πάντων είναι για μαλλιά, για σώμα, για πρόσωπο. Ναι. Παίρνει τέτοια. Αυτό τι μυρωδιά είναι τώρα. Νομίζω ότι παίρνει πρώτη φορά τη συγκεκριμένη μυρωδιά. Όχι. Το έχει ξαναπάρει. Το έχει ξαναπάρει. Μυρίζει τέλεια. Πήραμε μπύρες λιμόνι, γιατί εγώ έχω τα γενέθλιά μου, σας το έχω πει και στην προηγούμενη βιντεάκι, απλά τώρα το supermarket haul είναι η ίδια μέρα με ένα vlog που σας γύριζα. Το έχω κλείσει από το μεσημέρι, τώρα απλά το απόγευμα που πήγαμε για τα ψώνια μας και σας δείχνω τώρα τα ψώνια. Αύριο είναι τα γενέθλιά μου, οπότε ήθελα μπύρες λιμόνι και εγώ μόνο αυτές πίνω. Και πήρα 4 Radler, αυτές εδώ, Amstel. Καφεδάκι. Αυτό εδώ, κλασικά, μας αρέσει. Πίκλες, αλλιώς αγκουράκια του τουρσί, όπως θέλετε πείτε το. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ζάχαρη, θέλω τις επόμενες μέρες να κάνω και ένα κέικ, οπότε χρειάζεται. Βάλε και τους καφέδες και αυτά που έρχονται συνέχεια, φίλοι μας, η δική μου, όλα αυτά. Πάει. Από μπαχαρικά ήθελα μόνο να πάρω κάρι. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στα φαγητά και τελείωσε. Επίσης ένα σφουγγάρι μπάνιο, αυτό εδώ, το οποίο έχει και τη σκληρή την πλευρά από εδώ. Μία κέτσαπ, είναι πολύ καλή αυτή. Αυτό το πήρε ο Ανέστης. Αλλοντικό είπαμε είναι. Εδώ πέρα πήρε ο Ανέστης μπούκοβο. Μας έχει τρελάνει με τον μπούκοβο τις τελευταίες μέρες. Του έχει κολλήσει, αν και δεν γκέι, απλά έτσι για το αντί για πιπέρι, βάζει αυτό. Δεν βρίσκει καυτερά να ευχαριστηθεί πουθενά. Εδώ βανίλιες, έτσι είπα, θέλω να κάνω ένα κέικ, οπότε επειδή μου είχαν τελειώσει πήρα. Φακές. Αυτό το πολλάρι που παίρνουμε, αν και
Δεν βράζουνε. Τώρα που έχω και χύτρα που σας έδειξα. Τη χύτρα. Θα δοκιμάσω να τις φτιάξω στη χύτρα. Γιατί τις τελευταίες 5-6 φορές που έχω πάρει φακές αυτές εδώ δεν μου βράζανε, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτές, ενώ πάντα ήταν τέλειες, έπαιρνα χρόνια, έτσι, τη βράζανε. Έτσι. Μακαρόνια για παστίτσια, δεν θα κάνω παστίτσια, θα κάνω μπούτια κοτόπουλου με σαλτσούλα και τέτοια και θα βάλω αυτό μέσα. Παστίτσια θα κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ, σπαγκέτι, να έχουμε τη μεγάλη της συσκευασία, νούμερο 6 είναι ενό σκύλου. Χυμουδάκια πορτοκάλι που ζήτησε η Λιδία. Αυτά. Μια εξάδα. Τυρί, αυτό εδώ, λευκό τυρί, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα κιλό είναι και αυτό. Εδώ. Αύριο τα γενέθλιά μου, μπύρες fix, γιατί κάποιοι πίνουν μπύρες fix μόνο. Οπότε πήραμε μία εξάδα. Αυτές εδώ. Και κάποιοι άλλοι πίνουν μόνο αλφα. Οπότε και αλφα και fix να υπάρχει ποικιλία. Ο καθένας με τα κολλήματά του. Άλλοι fix, άλλοι άμστελ. Εγώ με τις ράγκλερ. Ο παιγός χωμός. Εδώ. Πατατούλες, ένα διχτάκι με το βγάλω γιατί σκορπάει τώρα και θα γίνουν όλα χάλια. Εδώ, ένα διχτάκι. Πρέπει να είναι το τρίκυλο. Λοιπόν, και να κάνω λίγο χώρο. Να μαζέψω αυτά εδώ πέρα. Ώστε να φέρω την επόμενη σακούλα πολύ, γιατί είναι και αυτή η γεμάτη. Και μετά έχουμε και μαρκετίνι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με πατατάκια με αλάτι για αύριο. Γαριδάκια, τσίτος με τυρί και αυτά για αύριο. Και άλλο τσίτος. Και άλλο ακόμα ένα αλάτι. Ο ανίστης πήρε ντόνατς με δεκάλυψη σοκολάτας που του αρέσουν πάρα πολύ. Εγώ πήρα αυτά. Αυτό είναι με σοκολάτα, το έχω δοκιμάσει πέρυσι το καλοκαίρι και αυτό είναι με cookies and cream, λέει. Λοιπόν, είναι πρωτεϊνικά παγωτά, τα οποία είναι 5 νόστιμα, ειλικρινά σας μιλάω. Και τώρα εγώ έλεγα 800.000 φορές, τέλος πάντων, μετά τα γενέθλιά μου, 5 Ιουνίου, δηλαδή να ξαναξεκίνησα λίγο κάποια διατροφικά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το κρατήσω, οπότε σποντ έλεγε. Οπότε ας έχω λέω αυτά στην κατάσταση, να μην πω στον πειρασμό για παγωτό, να έχω αυτά, άμα θέλω. Τώρα, αυτά αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, να το δοκιμάσετε. Αυτό με την καραμέλα, αλμυρή καραμέλα που έχει, δεν μου αρέσει. Τα έχει λοιπόν και σε προσφορά. Εδώ πέρα ντοματούλες. Σε διχτάκι δεν είχε, τα είχαν πάρει, είχαν τελειώσει. Κρουασάν, το τεράστιο, τη μεγάλη συσκευασία. Εδώ είναι ένα γλυκάκι το οποίο το έχει σε προσφορά 1,39, έκανε από 1,99. Το οποίο αυτό τώρα με τι να είναι, δεν ξέρω, σαν cheesecake, δεν ξέρω, έχει μαρμελάδα επάνω, καθίστε. Cheesecake, γλύκισμα, cheesecake, μάλιστα. Είναι έτσι. Κι άλλο κουρασάκι που παίρνει κανένας σε ένα το πρωί, παίρνει ένα τέτοιο. Κάνει και πιστάκια, κάνει και τέτοιο. Εδώ, γαλοπούλα ψητή σε φέτες. Να έχω και λίγη γαλοπούλα. Είναι πολύ νόστιμη, αυτή την έχω ξαναδοκιμάσει. Τριβελάκι, βίδες, μακαρόνια, αυτά όπως θέλει, πείτε τα. Μαγιονέζα. Πολύ ωραία. Αυτά εδώ αρέσουν πάρα πολύ στη Λιδία. Δεν τις τα παίρνουν πάρα πολύ συχνά, εντάξει, τέτοια έτοιμα. Αλλά τις αρέσουν και το τι στο πήραμε, να έχουμε ότι το πάρουμε πολύ καλά. Αυτό εδώ σαν στην άκρη, παιδί μου.
Και πέρυσι το καλοκαίρι στο καφάρι, κάπου ενδιάμεσα στη χειμώνα, αλλά και πέρυσι το θυμάμαι γιατί έπαιρνε και στη θάλασσα μαζί μου ένα τέτοιο. Είμαστε 4x43 βερμάρια. Αυτό εδώ. Εδώ πέρα έχουμε σνίτσελ, να έχουμε έτσι με καμιά σαλατούλα να το φάμε. Στο φούρνο να το κάνω. Κρεμμυδάκια, ένα διχτάκι. Και τελευταίο που έχουμε απολύσει. Πήραμε κάποια τυροπιτάκια για αύριο, τα οποία είναι κουρούν. Δεν μου αρέσουν τόσο πολύ με σφολιάτα, οτιδήποτε λέω με σφολιάτα. Έχω σταματήσει να το τρώω πάνω από ένα χρόνο κάτι με σφολιάτα, δεν μ' αρέσει πλέον με σφολιάτα. Προτιμώ από τις έτοιμες σφολιάτες, δεν ξέρω πώς το πω. Π.χ. να πάρω μια τυρόπιτα με σφολιάτα, μια ζαμπρούνα τυρόπιτα με σφολιάτα, δεν μ' αρέσει πλέον. Αν φάω θα φάω δύο μπουκές, ειλικρινά, δεν μ' αρέσει με σφολιάτα, προτιμώ κουρού. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα να κάτσω να φτιάξω ένα γλυκό με σφολιάτα, θα το φτιάξω ή να φτιάξω εγώ στο σπίτι με φίλο σφολιάτας. Ας είναι έτοιμο το σφίλιο στο φίλο σφολιάτας απ' έξω στο σούπερ μάρκετ. Θα το φτιάξω εγώ όμως, θα βάλω μέσα στην πίτα, ας πούμε, κάτι και θα βάλω αυτό το φίλο. Θα μ' αρέσει. Αλλά η έτοιμη από το φούρνο δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω, σας μπέρδεψα. Σκαλώματα. Οπότε πήρε τριωπτάκι κουρού. Αυτό με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια αυτό. Λοιπόν, οπότε. Τι σκαλώματα τρώω ώρες, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ ίδια. Μαζεύω πάλι αυτά για να κάτσουμε να σας δείξω τα τελευταία. Από marketing λοιπόν. Πήραμε ψωμάκι του toast. Είναι μια χαρά. Πήρα να δοκιμάσω αυτά εδώ τα δύο. B52. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Energy drink, ok, ναι, με τι είσαι όμως δεν μας λες. Κάποια γεύση, κάτι, ή εγώ δεν το είδα γιατί το κοίταγα τώρα εκεί πέρα, αλλά δεν ξέρω, δεν λέει κάτι. Πρέπει να είναι πολύ 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 κλασικό σαν γεύση, δεν λέει όμως τίποτα. Είναι περίεργα τα πήρα, να σας πω την αλήθεια. Εδώ πέρα τρία γαλατάκια του Χρήστου, το παίρνουμε και τα άλλα που σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές, αλλά παίρνουμε και αυτά. Επίσης δύο γαλατάκια αυτά εδώ πέρα, τα οποία πάνω φτιάχνω και κέικ και βάζω και στιγμιακά εγώ και τέτοια. Εδώ αυτό το λαδάκι μαλλιών, εντατική φροντίδα των μαλλιών με κεροκίνη, το οποίο το είχα ξαναπάρει, δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά τόσους μήνες χρησιμοποιώ αυτό, το είχα πάρει από Ρόδο, τον πρώτο καιρό που μας ανοίξανε σε Ρόδο τα marketing και το είχα πάρει, το είχα δοκιμάσει πρώτη φορά και μου άρεσε τρομερά, οπότε τώρα το ξαναπήρα. Σπάνια παίρνω δεύτερη φορά ίδιο προϊόν, γιατί θέλω να τα αλλάζω στα μαλλιά, να μην συνηθίζει τρίχα ένα προϊόν. Αλλά επειδή είναι λαδάκι και επειδή μου έκανε καλή δουλειά, το παίρνω για δεύτερη φορά. Μετά θα δοκιμάσω κάποιο άλλο να τελειώσω αυτό. Θα δοκιμάσω ένα άλλο και ίσως ξαναγυρίσω πάλι σε αυτό. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Εδώ πέρα πήρα κρέπες, πανέ, μανιτάριο και μοτσαρέλα. Μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα προσωπικά αυτά. Έχω πάρα πολύ καιρό να πάρω. Ένα Lipton αυτό εδώ. Αύριο στο γενέθλιά μου θα έρθει μια φίλη μου η οποία έχει θέμα και δεν πίνει τίποτα σχεδόν. Οπότε πίνει iced tea σίγουρα με λιμόνι. Άρα πήρα αυτό να έχει να πιει. Γιατί δεν πίνει κάτι άλλο. Εδώ μικρές φάρμες του βουνού λέει από εκεί είναι. Είναι παξιμάδι λαδιού με κρητικό ελαιόλαδο. Και το σκέφτηκα για ντάκο έτσι να κόψω φετούλα. Ντομάτα, να βάλω ρίγανη, να βάλω λαδάκι, να βάλω αυτό και να κάνω έτσι μια σαλάτα ντάκο. Καλή ιδέα, πιστεύω. Εδώ, αυτά θα πήρε ο Νέστης και εμένα μου αρέσει το μουσλι. Απλά τώρα το διάλεξε ο Νέστης γιατί του αρέσει τρομερά και θέλει
να τα εξαφανίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ το μουσλι. Τραγανό μουσλι με 3 είδους σοκολάτες. Ορίστε. Κάτι μεγάλη συσκευασία. Πήρα αυτά εδώ που το δοκιμάσαμε την προηγούμενη φορά και μας αρέσανε πάρα μα πάρα πολύ, το δοκιμάσαμε την πρώτη φορά και τα ξαναπήρα. Είναι μπαλίτσες καλαμποκιού με φιστίκι και είναι τρομερό. Εγώ το βάζω και σε γιαούρτι με φρούτα μέσα. Θα σας δείξω σε κάποιο βιντεάκι και είναι τρομερό. Τρομερό. Βάζω γιαούρτι, βάζω λίγα τέτοια, βάζω κεράσια, βάζω μήλο, βάζω και αχλάδι και λίγο μέλι από πάνω και είναι τρομερό. Τρομερό, τρομερό, τρομερό. Να το πάρετε να το δοκιμάσετε. Αν σας αρέσει το φιστίκι. Και εδώ πέρα, νεράνιο, οκ. Με 8 ευρώ και 48 λεπτά, 1 κιλό μοσχαράκι. Και έχω πάρει και μισό κιλό κιμά, χοιρινή λεϊσπάλα, 560 γραμμάρια, 3 ευρώ και 45 λεπτά. Οπότε, μισό κιλό κιμά χοιρινό και 1 κιλό μοσχαράκι. Αυτά. Αυτά λοιπόν ήταν όλα μας τα ψώνια. Αυτό ήταν και το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο Supermarket Haul. Ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ τώρα θα κάτσω να μαζέψω όλα αυτά τα ψώνια, να τα βάλω όσα είναι και στο ψυγείο, όσα είναι στο ντουλάπι. Αυτά. Οπότε ναι. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Να κάνουμε λίγο παρεούλη, να πέρασε λίγο η ώρα. Να ξεχαστήκαμε λίγο την καθημερινότητα και όλα αυτά. Και έρχονται και άλλα βιντεάκια, έρχεται βίντεο με τα γενέθλιά μου και άλλα γενικά που θα σας γυρίσω. Μπανάκια στη θάλασσα, το ένα το άλλο και έρχεται πλέον καλοκαίρι. Οπότε ναι, εσείς πείτε μου τι κάνετε, πώς περνάτε, αν θα κάνετε τώρα κάτι για καλοκαίρι. Και ναι, σας περιμένω στα σχόλια και αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μπορείτε να κάνετε μία εγγραφούλα εδώ από κάτω. Εδώ από κάτω, εδώ από κάτω, δε σας λέει κάπου εγγραφή. Μπες να κάνεις μια εγγραφούλα, να μεγαλώσει και άλλο αυτό εδώ πέρα η παρέα. Θα χαρώ πάρα μα πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ, ειλικρινά θα χαρώ. Όσο μεγαλώνει η παρέα μας και όσο έρχεστε καινούργια άτομα, χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ. Έχει μεγαλώσει ήδη πάρα πολύ αυτή εδώ η παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά, έχουμε γίνει τόσο πολύ και δεν το περίμενα ποτέ. Τρομερό. Τρομερό. Ευχαριστώ όλους σας που είστε εδώ πέρα έναν ξεχωριστά. Φιλιά πολλά. Τα λέμε πάρα 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 πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!